Στο σημερινό review παρουσιάζουμε το MLS Agitalk Silk. Ας ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι κρύβεται μέσα. Λοιπόν, στη συσκευασία έχει κλασικά ακουστικά, τι θα πούμε, 5 inch. Ένα καλώδιο micro USB, το φορτιστή, μπαταρία και ένα manual. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Οκ. Λοιπόν, θα πέραμε τα άλλα μέσα. Χρειαστούμε μόνο την μπαταρία για την ώρα. Έχει ωραίες γραμμές στο κινητό. Το πλαστικό δεν είναι πάρα πολύ φτηνής ποιότητας. Βλέπουμε έχει πολύ ωραίες στρογγυλεμένες πλευρές. Το ωραίο χρωματάκι. Μπορώ να το πιάσω άνετα στο χέρι. Το κινητό είναι πάρα πολύ μικρό. Η οθόνη είναι 3,5 ιντσών και ζυγίζει μόλις 100 γραμμάρια. Πάμε να το ανοίξουμε. Το κλείσιμο είναι λίγο σφιχτό. Δυσκολεύομαι να το ανοίξω. Οκ. Κλασικές υποδοχές, SIM, micro SD. Πίσω είναι η κάμερα, κυρία κάμερα, 3,2 MP. Μπροστά έχει μια κάμερα VGA. Ας ανοίξουμε τη συσκευή. Πούμε στα γρήγορα ότι έχει ένα επεξεργαστή της MediaTek διπύρινο, τον MT6572. Έχει μισό γίγα RAM, η ιστορική του είναι στα 4 GB και μπορεί να επεκταθεί ως 128 GB με τη χρήση μιας... Ας δούμε τώρα λίγο το λόγο της οθόνης. Okay, κλασικό Android, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Μέσα στο λειτουργικό. Από ό,τι φαίνεται η MLS δεν έχει πειράξει το Jelly Bean καθόλου. Βλέπουμε παντού ότι υπάρχει το κλασικό λειτουργικό της Google. Όλα στις θέσεις τους. Πέρα από τις εφαρμογές τις δικές της που έχει εγκαταστήσει, όπως το Talk and Call, Talk, SMS, δεν βλέπουμε να έχει κάτι παραπάνω. Η κάμερα είναι 3,2 MP όπως είπαμε και στην αρχή. Ας τραβήξουμε μια φωτογραφία. Η οθόνη επίσης είναι 320 η ανάλυση της. Είναι πολύ μικρή, 320x480. Ακόμα και για τόσο μικρό οθόνη 3,5 inch πρέπει να βάλουν λίγο κάτι παραπάνω. Η κάμερα βλέπουμε έχει αρκετές λειτουργίες, γιατί και τα λεφτά που πληρώνει σε αυτό το κινητό δεν είναι τόσο φτωχό όσο θα περιμέναμε. Και εφέ χρωμάτων όπως βλέπουμε και έκθεση να ρυθμίσει τη φωτεινότητα της κάμερας. Η ποιότητα στο βίντεο, τώρα πόσο πιο χαμηλή ποιότητα μπορείς να βάλεις, νομίζω ότι πιο υψηλή θα επιλέξουν όλοι να έχουν. Okay. Ας δούμε τα φωτογραφίες, πάλι έχουμε το πρόβλημα με την αφή, είναι θέμα από ό,τι έχω καταλάβει, για τις συγκεκριμένες συσκευές γενικότερα. Οι φωτογραφίες, εντάξει, φτωχές σχετικά είναι. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Τώρα τσεκάρω την αφή να δω κατά πόσο δουλεύει καλά ή όχι. Τώρα φαίνεται από πίσω σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε το Bluetooth να δούμε τι έχει και μέσα στο μενού. Και εδώ έχουμε, δεν έχει πειράξει κάτι. Ο αποθηκευτικός χώρος
έχει 0,90 GB ήδη πιασμένα και ελεύθερο όμως έχει φύση 887 MB. Είναι πολύ μικρός ο χώρος. Θα χρειαστεί σίγουρα μια microSD αν θέλεις να τραβήξεις φωτογραφίες ή να εγκαταστήσεις κάποιες τις βασικές εφαρμογές όπως το Facebook ή το Viber. Ο χώρος δεν επαρκείς. Τώρα να μπούμε στο Play Store, να εγκαταστήσουμε κάποιες εφαρμογές, να κάνουμε κάποιο benchmark, να δούμε πού βρισκόμαστε και το αυτό. Να περάσουμε και όλοι μέρη μας. Αυτό είναι πολύ μικρό, δυσκολεύομαι να χτυπήσω τα κουμπιά. Και το συνδέσαμε. Έχουμε θέμα με την αφή. Συνεχίζω να έχουμε πρόβλημα καλό. Πάμε να βάλουμε το Antutu. Μας έβγαλε σφάλμα. Κλασικό πρόβλημα. Όταν προσπαθείς να εστιάσεις πάνω στην οθόνη σε συγκεκριμένο κομμάτι της, δεν φαίνεται να τα αποκρίνεται καλά. Λοιπόν, να ξαναγράψουμε. Okay. Αυτό είναι περίεργο. Ξαναπροσπαθήσουμε. Δεν ξέρω, αυτό είναι από το λογικά είναι πριν ένα σύστημα του Play Store. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να το ξαναδεί. Έχουμε πάλι. Δεν δουλεύει καλά η αφή. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου καλά. Βλέπουμε ότι ενημερώνεται κανονικά το η εφαρμογή που έχει στο κινητό στο Facebook, αλλά μόλις πάμε να γράψουμε το Antutu, το γιο του τελευταίο δηλαδή, το Play Store κολλάει. Δοκιμάσω να βάλω κάτι άλλο στο Viber. Οπότε βλέπουμε περνάει στην εγκατάσταση στο επόμενο επίπεδο κανονικά. Το Facebook ενημερώθηκε και το YouTube ενημερώθηκε. Εδώ πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει. Δεν το έχω ξαναδεί και δεν μπορώ να εξηγήσω τώρα από πού δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Αν είναι τη συσκευή ή του Play Store. Βάλουμε το Passmark, ένα άλλο Chrome για Benchmark. Να δούμε το πέρασε. Προσπαθείς το καταστήσεις από εδώ πέρα, το Antutu. Και το κινητό έκανε επανεκκίνηση. Πολύ ωραία. Δεν θέλει να μπει αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι τίποτα.
ξαναπροσπαθήσω να περάσω το Passmark. Το πήγα σε fast forward να δούμε, μην περιμένετε χωρίς λόγο. Εδώ στο τεστ επίσης πάει σε fast forward, δεν πηγαίνει τόσο γρήγορα στο διαγωνιστικό, στο Backmark. Για να μην καθυστερούμε άλλα. Πέρα από ότι το MLS έχει μια καινούργια τεχνολογία η οποία είναι επίσης κατασκευασμένη από την MLS και μας δίνει κάποιες ώρες εξτρά, ίσως και μέρες λειτουργίας στο κινητό, υποτίθεται κάνει κάποια εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν το έχω τεστάρει ακόμα για να δω σε τι φάση βρίσκεται. Και έχει ακόμα ένα καινούριο χαρακτηριστικό, το Torque and Lock, που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ξεκλειδώσει το κινητό χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή η οποία είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας που θα δώσει την ίδια φωνητική εντολή να ξεκλειδώσει το κινητό. Στα Benchmark, να δούμε, βρίσκεται πολύ χαμηλά η συσκευή, είναι πιο κάτω από Samsung Galaxy 2, για να καταλάβετε. Σε όλα είναι πολύ χαμηλά. Εντάξει, είπαμε. 60 ευρώ έχει το κινητό. Με αρχικό κόστος αγοράς ήταν γύρω στα 100 ευρώ. Δηλαδή, στα 100 ευρώ ήταν ακριβό το κινητό. Τώρα στα 60 που πουλείται σήμερα, 2016 μιλάμε. Είναι τα λεφτά καλά. Η αφή του λίγο πάλι με δυσκολεύει. Έχω μεγάλα δάχτυλα, δυσκολεύομαι αρκετά, αλλά έχει και γενικότερα πρόβλημα το κινητό με την αφή του. Πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο την αναγνώριση φωνής. Και να δούμε και το Doppler Drive, πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω αν θα πιάσει βέβαια εδώ πέρα που είμαστε. Στο χώρο λογικά δεν θα μας εντοπίσει εύκολα. Και καλά το φαντάστηκα. Να πούμε το Torque Drive είναι... Εντάξει, τα γραφικά του θέλουν αρκετή βελτίωση. Είναι πολύ παλιά η εφαρμογή. Φαίνεται σαν να είναι πολύ παλιά, ενώ δεν είναι. Και το 3D του δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Όσον αφορά την αναγνώριση φωνής, από ό,τι βλέπω διαβάζει καλά. Αναγνώριση δηλαδή όλο το κείμενο που είπαμε. Θα κάνουμε και μια μικρή προλογίση να δούμε πώς δουλεύει στο ίντερνετ. Θα το ζωρίσουμε δύο-τρεις σελίδες που βάλουμε να ανοίξει ταυτόχρονα. Λογικά θα ζοριστεί αρκετά. Η αφή του πάλι ξεφεύγει πολύ. Φαίνεται να ζορίζεται λιγάκι. Και ακόμα έχω ανοίξει μόνο δύο σελίδες. Δεν είναι ένα κινητό που θα επιλέξετε για προηγήσεις έτσι κι αλλιώς. Απλά θέλω να δούμε τις δυνατότητες του. Η οθόνη είναι πολύ μικρή και δεν είναι εύκολο να διαβάσεις ένα επικείμενο εκεί μέσα. Εντάξει, για απλές σελίδες φαίνεται να ανταποκρίνονται καλά. Στα θετικά της συσκευής γενικά είναι ότι η κύμη είναι πολύ χαμηλά όσο αφορά το οικονομικό παράγοντα. Στο αρνητικό, αυτό που δεν μας ενθουσίασε καθόλου είναι η αφή του. Η αφή είναι χάλια. Για κάποιον που δεν ζητάει πολλά, ίσως είναι μια
καλή επιλογή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το πρότεινα όμως να το αγοράσει κάποιον. Έχει αρκετά προβληματάκια η συσκευή. Αυτό λοιπόν ήταν το review για το iQ Token Silk. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε.